Κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Νέα ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις πυροδοτούν οι προκλήσεις του καθεστώτος Μπερίσα λίγο μετά την έναρξη της δίκης παροδία των 5 στελεχών της Ομόνιας στα Τύρανα. Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν Έλληνες δημοσιογράφους και νομικούς, ενώ προπυλάκησαν βουλευτές που μετέβησαν στην Αλβανία για να συμπαρασταθούν στους κατηγορούμενους. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, Θόδωρος Ασπασίδης, ο οποίος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με βαριά διάσηση μετά την κακοποίησή του από Αλβανούς αστυνομικούς. Ο σοβαρός τραυματισμός του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Θόδωρο Ασπασίδη, σημάδεψε την πρώτη μέρα της δίκης των 5 βορειοϋπηρωτών. Ο ξυλοδαρμός από τους Αλβανούς αστυνομικούς έχει προκαλέσει σοβαρή διάσηση στον κύριο Ασπασίδη, κάτι που ανάγκασε την πρεσβεία να ζητήσει από την Ελλάδα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αεροσκάφος σε 130 της πολεμικής αεροπορίας. Τα επεισόδια άρχισαν στις 11 το πρωί, όταν τα τηλεοπτικά συνεργεία επιχείρησαν να βιντεοσκοπήσουν την πικετοφορία που είχαν οργανώσει 3-4 βορειοϋπηρώτες, ζητώντας σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να χτυπούν τους κάμεραμεν και να τους οδηγούν στις κλούβες, με τους οποίους τους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ξαφνικά βλέπουμε να έρχονται οι αστυνομικοί με τα κλοπ και κυνηγούσαν τους κάμεραμεν. Όλοι οι κάμεραμεν συλληφθήκαμε, μας πήγανε μέσα περίπου 3 ώρες, χτυπηθήκαμε πριν μας συλλάβουν, δηλαδή μας χτυπήσανε, μας πήγανε στις κλούβες και μας πήγανε στο καζίδιο. Κάτσαν περίπου 3 ώρες, αφού γίνηκαν κάποιες ανακρίσεις, μας ρωτήσαν για τα ονόματά μας κτλ. Μας κρατήσαν τις κασέτες. Συνολικά συνελήφθησαν 22 τεχνικοί της τηλεόρασης, δημοσιογράφοι και δικηγόροι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μετά από αλλεπάλληλα διαβήματα της πρεσβείας, όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού προηγουμένως κατασχέθηκαν όλες οι κασέτες με τα πλάνα από τα επεισόδια και υποχρεώθηκαν στην καταβολή ενός προστίμου 1.000 δραχμών ο καθένας. Στη διάρκεια της δίκης, η κυβέρνηση Μπερίσα προχώρησε σε ένα τακτικό ελιγμό για τη δημιουργία εντυπώσεων. Το δικαστήριο αποδέχθηκε αίτημα του Βουλτίου Εισαγγελέα της δίκης και απέσυρε το πρώτο σκέλος της κατηγορίας πειρασκάτης προδοσίας με σκοπό τη μεταβολή των συνόρων. Ο εισαγγελέας χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι το συγκεκριμένο άρθρο της ποινικής δικονομίας είναι αντίθετο με τη Χάρτα του Ελσίνκη και δεν έχει επικυρωθεί από την Αλβανική Βουλή. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει η κατηγορία για εσχάτη προδοσία λόγω συνεργασίας με ξένες μυστικές υπηρεσίες που βαρύνει τους 5 κατηγορουμένους. Αυτοί δικάζουν όλους τους Έλληνες και όλους τους βορειοϋπηρώτες εδώ πέρα μέσα. Αυτή η δίκη είναι ψεύτικη, δεν έχουν κάνει τίποτε. Είναι αθώοι. Ο καθόλου είχε κάνει δεχόντω χώρα φυλακή στο σύστημα του Όντζα και σήμερα είχαμε εξαλάσει τι ίδιε πόρτε και στου ίδιου δικαστέ. Η υπόθεση που στρέφεται κατά τη εθνική ελληνική μειονότητα, κατά των βορειοπυρωτών δηλαδή, αλλά βεβαίω και που στρέφεται ευθέω και κατά τη Ελλάδα. Ενώ ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία για να αποδείξουν την ανάμειξη τη Ελλάδο και τη Ομόνια στο επεισόδιο τη Επισκοπή. Το επεισόδιο της Επισκοπής δεν αναφέρεται καθόλου στο κατηγορητήριο. Η δίκη δεν έχει καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά τα οποία γνωρίζουμε στην Δυτική Ευρώπη. Είναι μια δίκη καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας. Είναι μια δίκη κρατικής βίας. Ο σοβαρός τραυματισμός του κ. Θόδωρου Ασπασίδη και ο ξυλοδαρμός των Ελλήνων δημοσιογράφων, τεχνικών και δικηγόρων από την Αλβανική αστυνομία βαρύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και αυξάνουν την ένταση στην αυριανή δεύτερη μέρα της δίκης των 5 βορειοϋπηρωτών. Μια μέρα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη αφού αναμένεται να αρχίσουν οι εξετάσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Από την ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα, Αντώνης Λιάρος για το Mega Channel. Στις 9:20 το βράδυ, το ΣΕ-130 που μετέφερε από τα Τύρανα τον τραυματία αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρο Ασπασίδη, έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Μέλη της ελληνικής αποστολής που βρέθηκαν στα Τύρανα για τη δίκη των ηγετικών στελεχών της Ομόνιας περιέγραψαν στους δημοσιογράφους λεπτό προς λεπτό τις ακριότητες των Αλβανών αστυνομικών. Μετεκίνησαν τους βουλευτές, τους δημοσιογράφους, τους υπερασπιστές, την εκπροσώπηση του νομικού κόσμου της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Κατά τρόπον σκιότατο, πρόκειται για ένα καθεστώς, ιδεχθές για ένα αντίστοιχο καθεστώς. Αποτελεί προσβολή για την ανθρωπότητα ολόκληρη αυτό το γεγονός και θέλω να πιστεύω πια ότι θα αφυπνιστούν όλοι οι μεγάλοι για να έχουν μια ενεργό συμμετοχή σε αυτή την παροδία δίκη που γίνεται για να σταματήσει πια και να αποδοθεί το δίκαιο. Ο κύριος Ασπασίδης μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου πριν από λίγο υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και άλλες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή. Μετά από μια κάκωση που είχε στο κρανίο, παρουσίασε διαταραχές αισθητικότητας και κινητικότητας του αριστερού άνου και κάτω άκρου. Επίσης, παρουσίασε συμπτώματα συγχύσεως. Πρέπει να κάνει αξονική τομογραφία, γι' αυτό τον φέραμε επιγόντως στην Ελλάδα.
Στην Αθήνα, η νέα βάναυση πρόκληση του καθεστώτος Μπερίσα πυροδότησε την έντονη αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός, που είχε από το πρωί ανοιχτή γραμμή με Εύερτ και Σαμαρά, είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε σκληρά μέτρα κατά της Αλβανίας. Τη στάση των τυράννων κατήγγυλαν η Νέα Δημοκρατία και η Πολιτική Άνοιξη, ενώ ο Αλβανός πρέσβης στην Αθήνα εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Μιλτιάδη Εύερ και τον Αντώνη Σαμαρά για τα επεισόδια στα Τύρανα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην αφήσει αναπάντητες τις προκλήσεις του καθεστώτος Μπερίσα. Εάν δεν χρειαστεί, θα επικοινωνήσει ξανά μαζί τους, καθώς και με όσους πολιτικούς αρχηγούς το ζητήσουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Καρός Παπούλιας προανήγγειλε τη λήψη σκληρών μέτρων κατά των Τυράννων. Νομίζω ότι έχουν χάσει κάθε ίχνος ψυχραιμίας, αντιδρούν σπασμωδικά. Και αυτό τους εκθέτει πλέον στην διεθνή κοινή γνώμη. Η αντίδραση της Αθήνας, όπως γνωρίζετε, έχει προαποφασιστεί. Θα είναι μια αντίδραση που θα αντιληφθούν τα Τύρανα ότι πλέον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν μέτρα και σκληρά μέτρα. Με εντολή του Καρόλου Παπούλια, ο Διευθυντής Βαλκανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Πέτρος Αγγελάκης κάλεσε στο γραφείο του τον Αλβανό πρέσβη στην Αθήνα κύριο Τσαμπέη και του επέδωσε διαμαρτυρία για τα επεισόδια που έγιναν στα Τύρανα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Στην προκλητική στάση του καθεστώτος Μπερίσα και ειδίκη των στελεχών της Ομόνοιας που άρχισαν σήμερα στα Τύρανα, κυριάρχησαν στις συζητήσεις και στις δηλώσεις που έγιναν στην εξίωση που δόθηκε απόψε εδώ στο θέατρο αξιωματικών στον Άγιο Ανδρέα για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από την αλβανική μεριά υπάρχει μια πρόθεση κλιμάκωσης μιας τεχνητής έντασης. Δεν είναι η ώρα για να γίνουν δηλώσεις, είναι η ώρα έργου, ιδίως από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με τα σημερινά γεγονότα που εξελίχθηκαν στην Αλβανία, γίνεται πλέον ολοφάνερο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκληρά ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ανάγκη η κυβέρνηση ως πρώτο βήμα μέσα σε μια κλιμάκωση ενεργειών να ζητήσει τη σύγκληση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απέναντι σε αυτή την στημένη δίκη με το προαποφασισμένο αποτέλεσμα, υπάρχει στην Ελλάδα ενιαίο εθνικό μέτωπο, όπως θα πρέπει να υπάρχει, και ενιαία σκληρή εθνική απάντηση, σε συνδυασμό πάντοτε με την εξέλιξη της δίκης, και αυτό είναι σημαντικό, ούτως ώστε και οι Αλβανοί αλλά και οι ξένοι να γνωρίζουν ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σημερινή μέρα επιβάλλει περισσότερο από ποτέ να επισημάνουμε την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική στην υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων. Δεν ευχάριστη η ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Είναι όμως σε όλους γνωστόν από πού προέρχεται και καλλιεργείται η ένταση αυτή. Σε πύρινο κλειό βρίσκονται έως αυτή την ώρα δύο κοινότητες κοντά στο κλωμάρι της Λέσβου. 10 σπίτια έχουν καεί και το μεγαλύτερο πευκοδάσος του νησιού έχει γίνει στάχτη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η πυρκαγιά είναι έργο εμπριστών, ενώ ο νομάρχης έκανε λόγο για δράστες από γειτονική χώρα. Ο απεσταλμένος μας Κώστας Βαξεβάνης μεταδίδει. Αμέτρητες φορές από το πρωί οι φλόγες διέσχισαν το μεγαλοχώρι καίγοντας σπίτια και ζώα και απειλώντας ζωές ανθρώπων. Έντρομοι και ανήμποροι κάτοικοι παρακολουθούν μέχρι αυτή την ώρα τη φωτιά να τους κυκλώνει συνεχώς. Ενώ οι επικεφαλείς της πυρόσβεσης δεν αποκλείουν ακόμη και την ολοκληρωτική καταστροφή εάν οι άνεμοι ενισχυθούν. Ήδη 10 σπίτια έχουν γίνει στάχτη. Την ώρα που τα σπίτια του χωριού παραλύονταν στις φλόγες, 2 από τα 4 αεροσκάφη ήταν καθυλωμένα στο έδαφος Λογολάδης. Εδώ κεγόμαστε! Ένα γύρο είναι φωτιά, τα σπίτια στη μέση και δεν δίνει κανένα σημασία! Δεν μας φέρνουνε ούτε να ρίξουν νερά, ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτε! Η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και είναι αδύνατο να ελεγχθεί με τα μέσα που είναι διαθέσιμα. Ο νομάρχης της Λέσβου, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε σοβαρές καταγγελίες για τα αίτια της φωτιάς. Εγώ θα μιλήσω ίσως και για πρώτη φορά κυβερνητικός παράγοντας και νομάρχης ευθέως ότι πρόκειται για εμπρησμό και θα κατονομάσω ευθέως τους γειτονές μας και ας με κακοχαρακτηρίσει η κυβέρνηση και ας με απολύσει. Κι άλλη φωτιά, μάλιστα. Διότι εδώ φαίνεται ότι όποιοι την έβαλαν να αποσχοληθεί φως μουσική, πήγα και πάρα κι άλλη εκεί, φωτιά. Η πρώτη αιστεία της φωτιάς εκδηλώθηκε χθες βράδυ. Μέχρι τις 9 το πρωί η φωτιά είχε απλωθεί στο πιο πυκνό δάσος της περιοχής. Νερό, το χωριό απειλείται από το πρωί. Έχουν μπει μέσα δυνάμεις της δασοπυροσβέστες. Έχουν έρθει μεταφορόμενες δυνάμεις δασοκομμάτων και επιχειρούν να σώσουν τα σπίτια.
καθώς επίσης και όλες οι ενόπλες δυνάμεις στρατού ξηράς και πυροσβεστική πόλεων. Είναι πάνω από 20.000 θέματα πευκοδάσους και λεωδέντρων. Είναι τρία σπίτια, απροσδιώσεις αριθμός αγρικιών, ακατοίκητων αγρικιών και απροσδιώσεις αριθμός ζώων. Συνεχή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του μικρού Βασίλη Δοσούλα που ακροτηριάστηκε από υπτάμενο δελφίνι στο Τολό. Χθες ο 10χρονος δέχτηκε μια συγκινητική επίσκεψη από συναθλητές του στο τμήμα κολύμβησης του Παναθηναϊκού. Να γυρίσει γρήγορα κοντά τους, ευχήθηκαν ολόψυχα στο 10χρονο Βασίλη Δοσούλα οι φίλοι και συναθλητές του οι οποίοι τον επισκέφθηκαν το πρωί στο ΚΑΤ. Να πάνε όλα καλά και να καταφέρει να ξαναπερπατήσει, να είναι ξανά κανονικά όπως ήταν πάντα. Στο λιμάνι του Τολό, μια ημέρα πριν το ατύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του 10χρονου παιδιού, ο Βασίλης Δοσούλας μαζί με το θείο και τον πατέρα του, στην ίδια ψαρόβαρκα που διέλυσε το υπτάμενο δελφίνι, έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες. Την ίδια μέρα, ο μικρός Βασίλης, αγκαλιά με την αδελφή και τη μητέρα του, απαθανάτιζαν ευτυχισμένες στιγμές των διακοπών. Οι γιατροί που παρακολουθούν συνεχώς το παιδί αισιοδοξούν ότι με την κατάλληλη τεχνητή υποστήριξη θα μπορέσει να ασχοληθεί ξανά ακόμη και με το αγαπημένο του σπορ, την κολύμβηση. Το χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι κάποια στιγμή να το ξαναδούμε στην πισίνα. Δεν μιλάμε για μια αυριανή εικόνα, ούτε μεθαυριανή, ούτε σε 6 μήνες. Είναι μακρός, μακρύτατος ο χρόνος αυτής της καταστάσης. Τούρκοι γιατροί κατήγγειλαν χθες ότι παρά τις συνεχείς διαψεύσεις της κυβέρνησης Τσιλέρ, η επιδημία χολέρας θερίζει στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν προληπτικά μέτρα και στη χώρα μας. Την ώρα που οι τουρκικές αρχές εξακολουθούν να διαψεύδουν ότι έχει ξεσπάσει επιδημία χολέρα στη χώρα, η εφημερίδα Cumhuriyet δημοσιεύει δηλώσεις γιατρού στο νοσοκομείο Νουμουνέ της Άγκυρας, ο οποίος, διατηρώντας την ανωνυμία του, υποστηρίζει ότι υπάρχουν κρούσματα χολέρας, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει απαγορεύσει δηλώσεις γιατρών για την επιδημία. Εν τω μεταξύ, η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης παραδέχθηκε ότι είναι μολυσμένο το νερό της πόλης, ζήτησε από τον Ισλαμιστή Δήμαρχο να λάβει αυστηρά μέτρα και απίθυνε έκκληση στους κατοίκους να είναι προσεκτικοί. Εξάλλου, σε εκτενές ρεπορτάζ του τουρκικού καναλιού Star, αναφέρεται ότι η μόλυνση του νερού στην Κωνσταντινούπολη οφείλεται σε απόβλητα εργοστασίων που καταλήγουν στο σύστημα υδροδότησης. Στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν προληπτικά μέτρα στη χώρα μας μετά τις διαστάσεις που παίρνει η επιδημία χολέρας στην Τουρκία. Η Ελλάδα συνεργάζεται στενότατα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, παρακολουθεί το ζήτημα από πολύ κοντά και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως και όλες οι χώρες που έχουν συνοριακή επικοινωνία με την Τουρκία. Χιλιάδες πιστοί σε όλη τη χώρα κατέκλεσαν χθες τους ναούς για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη. Η κοίμηση της Θεοτόκου τιμήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στην Τίνο και την Πάρο, ενώ πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν και στην Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας τελέστηκε δοξολογία για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Κουρής, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερ και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων χθες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και τα πολιτικά κόμματα αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους στους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράμμισε ότι η ρευστότητα και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και κυρίως η έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί στη Βαλκανική προκαλούν επικίνδυνη ένταση. Ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε αιχμές κατά της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η μόνιμη απειλή εξ Ανατολών είναι πάντα ορατή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερ τόνισε ότι τώρα που η πατρίδα μας βρίσκεται περικυκλωμένη από πολλαπλούς κινδύνους, επιβάλλεται το αραγές εθνικό μέτωπο και η ομοψυχία. Σε ανακοίνωσή της, η πολιτική άνοιξη ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να αφαιθούν απερίσπαστες από παρεμβάσεις και κομματικά πειράματα, ώστε να διασφαλίσουν την απόλυτη ετοιμότητά τους. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι φύλαθλοι στους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ που επέστρεψαν απόψε. Τη χαρά τους για την κατάκτηση της 4ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ του Καναδά εξέφρασαν με δηλώσεις τους στο αεροδρόμιο του Ελληνικού προπονητής Μάκης Δενδρινός, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Κώστας Παταβούκας. Οι περήφανοι, χαρούμενοι αλλά και κουρασμένοι και λιγομίλητοι επέστρεψαν από τον Καναδά οι πρωταγωνιστές της Εθνικής μας Ομάδας Μπάσκετ που κατέκτησε την 4η θέση στον κόσμο. Αυτές οι επιτυχίες προσφέρει κάθε τόσο το ελληνικό μπάσκετ, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει κανένα ανθρώπινο μυαλό. Το πώς ξεκίνησε και πού έχει φτάσει. Νομίζω κάναμε όλοι το καθήκον μας. Η συμπαράσταση των ομογενών ήταν καταπληκτική. Νομίζω έδεσε με το πάθος και την αγωνιστικότητα των παιδιών. Και αυτό το δέσιμο έφερε αυτό που είδατε. Είχαμε ένα φοβερό πάθος όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και αυτό νομίζω ήταν, αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που μας οδήγησε στην τετράδα. Ο καιρός είναι προσφορά του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ. Η ΕΚΑΚΜΗ στελεχώνει το αύριο.
Ζεστή και η σημερινή ημέρα σε όλη την Ελλάδα με ανέμους βόρειους μέτριους. Ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 33, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ανέβει στους 38 βαθμούς. Βόρειοι μέτρια άνεμοι θα πνέουν και στην Αττική, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Μεταξύ 23 και 33 βαθμών θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από το Μεγάλο Κανάλι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα. We'll be right back.